Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Αμετάβλητα στο 4,35% τα επιτόκια παρόλες πιέσεις στον πληθωρισμό. Αρκετοί Αμερικανοί τραυματίες μετά από πυραυλική επίθεση σε αεροπορική βάση στο Ιράκ. Ακύρωση πτήσεων της Αιτζίαν από και προς το Αμάν της Ιορδανίας. Συναγερμό για το Ιράν σημαίνει Κύπρος ρητή οδηγία σε Κυπρίους ταξιδιώτες και... ...ταξιδιωτική οδηγία και της Αυστραλίας για ταξίδια στη Μεγάλη Βρετανία. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Σήμερα, Τρίτη, 6 του μηνό Αυγούστου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα τη ραδιοφωνία SBS. Στην επιμέλεια και την εκφώνηση, ο Μανώλη Μαυρομάτη. Οι ειδήσει αναλυτικά. Ανάσα για του δανειολήπτε, η σημερινή απόφαση τη Αποθεματική Τραπέζη να αφήσει στο 4,35% για άλλη μια φορά τα επιτόκια. Να πούμε πω η Κεντρική Τράπεζα άρχισε από το 2022 να αυξάνει σταδιακά τα επιτόκια τη, προσπαθώντα να κερδίσει τη μάχη με τον πληθωρισμό που επιμένει να βρίσκεται πάνω από το επιθυμητό όριο του 2-3%, στο 3,8% συγκεκριμένα, το περασμένο τριμήνο.

Η κυβέρνηση εξετάζει μια τροπολογία στην νομοθεσία όσον αφορά τον αριθμό των φοιτητών που θα γράφονται στα Αυστραλιανά πανεπιστήμια. Οι διάφορε οργανώσει που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των αλλοδοπών φοιτητών μιλούν για μια βιαστική πολιτική, η οποία εξυπηρετεί πολιτική σκοπιμότητα σχετικά με τη μετανάστευση. Η τροπολογία θα δίνει στον Υπουργό Παιδεία το δικαίωμα να θέτει όριο στον αριθμό των αλλοδαπών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Αυστραλίας. Τα πανεπιστήμια από την πλευρά τους ισχυρίζονται πως οι φοιτητέ αλλοδαπή είναι σαν πιόνια στην πολιτική διαμάχη για τη μετανάστευση και παραβλέπει, παραβλέπεται η προσφορά τους στην οικονομία. Ο Λουξιχάη λέει πως η τροπολογία δεν εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. We believe the bill as drafted is more a political smokescreen than an instrument for good policy as the government seeks to gain an upper hand in the battle of migration ahead of the next election. Η αστυνομία του Κουίνσλαν και συγκεκριμένα του Κουκτάουν επιβεβαίωσε την υποψία πω ο κορκόδηλο που έπιασαν κατασπάραξε τον 40χρονο τουρίστα από τη νέα νότια Ουαλία, αφού μετά τη θανάτωσή του βρήκαν ανθρώπινα απολύματα στα σωθικά του. Ο κορκόδηλο είχε πιαστεί σε παγίδα των Ρέιτζερ και είχε σημάδια από την επίθεση στο άψι, του άψικου ψαρά. Που έπεσε θύμα του κατά τη διάρκεια εκδρομή στο Anna River Bridge. Ο άτυχο άνδρα έπεσε στο νερό από τη βάρκα που σάρευε με τη σύζυγό του και τα παιδιά του, χωρί ποτέ να καταφέρει να βγει στην επιφάνεια. Η αστυνομία πρόκειται να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του επίσημα αργότερα σήμερα. Ο πρέμιερ του Κουίνσλαντ, ο Στίβεν Μάιλς, ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης για τη δημιουργία 12 δημοσίων πρατηρίων υγρών καυσίμων, εάν φυσικά επανεκλεγεί στις εκλογές του Οκτωβρίου. Η αυξή των τιμών θα είναι με προσάυξη 5 cents το λίτρο ανά ημέρα και μόνο μία φορά ημερησίω. Το μέτρο έρχεται σαν συμπλήρωμα της χθεσινής κίνησης της κυβέρνησης του Κουίνσλαντ με τιμή εισιτηρίου 50 cents στις δημόσιες συγκοινωνίες. Ο κύριος Μάιλ και η κυβέρνηση έχουν προπολογίσει σειρά άλλων μέτρων και πακέτων ανακούφιση από τι πιέσει στο κόστο διαβίωση για το οικονομικό έτο 24-25 ύψους 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματο των χιλίων δολαρίων σε κάθε νοικοκυριό για ενεργειακέ δαπάνε, 20% έκπτωση στα τέλη κυκλοφορία και, όπω είπαμε, 50 cents στο εισιτήριο στι συγκοινωνίε. Από το 2025 οι Αυστραλοί πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ Πολιτείες χωρίς πολλές διατυπώσεις μέσω πρόσβασης στο US Global Entry Program. Το πρόγραμμα αυτό δίνει στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα για πιο γρήγορους ελέγχους ασφαλείας και διατυπώσεων στα αεροδρόμια άφηξης με δεδομένο ότι ο επιβάτης έχει λευκό ποινικό μητρό. Ο υπουργό Εξωτερικών Penny Wong είπε πως το πρόγραμμα είναι μέρος της σύσφυξης των σχέσεων των δύο χωρών. This is about our people to people links and it's about our business relationship and ensuring uh, that Australians who Αρκετό προσωπικό των ΗΠΑ Αμερικής τραυματίστηκε σε επίθεση εναντίον αεροπορικής βάση στο Ιράκ. Ανέφεραν τρει τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters. Οι αξιωματούχοι μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας είπαν ότι η ύποπτη επίθεση με ρουκέτα έλαβε χώρα στην αεροπορική βάση στο Ιράκ. Δύο πύραυλοι τύπου κατιούσα έπεσαν στην αεροπορική βάση στο δυτικό Ιράκ, όπου έχουν την έδρα του δυνάμει των ΗΠΑ και άλλων χωρών, ανέφεραν πηγέ των υπηρεσιών ασφαλείας. Να πούμε ότι ο Υπουργό Αμήνη των ΗΠΑ, ο Άνθρωπο Μπλίνκεν, δήλωσε πω η διπλωματική οδός είναι η λύση για την αποφυγή ευρεία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αφού το Ιράν υπόσχεται αντίπεινα κατά του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του αρχηγού τη Χαμά στην Τεχεράνη. Το Ισραήλ ακόμα δεν έχει απαντήσει και ο Μπλίνκεν λέει πως όλα τα μέρη πρέπει να κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις. We are engaged in intense diplomacy, pretty much round the clock, with a very simple message. All parties must refrain from escalation. All parties must take steps to ease tensions. Escalation is not in anyone's interests. Να πάμε και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργό τη Μεγάλης Βρετανία, ο Keir Starmer, ζήτησε γρήγορε καταδίκες σε βάρο των ακροδεξιών ταραχοποιών με τι βιοπραγίε να εξαπλώνονται σε ολόκληρη τη Βρετανία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Η αστυνομία ανακοίνωσε 400 συλλήψει την περασμένη εβδομάδα εξαιτία των επεισοδίων. Μία εβδομάδα μετά την επίθεση με μαχαίρι, που στήχησε τη ζωή σε τρία κοριτσάκια στη βορειοδυτική Αγγλία και με φόντο τι εικασίε σχετικά με την καταγωγή του πόπτου. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τα χειρότερα επεισόδια εδώ και 13 χρόνια. Να πούμε ότι έχουν γίνει εκατοντάδε συλλήψει μετά το πέρα συνεδρίαση η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση τη κρίση στη Downing Street. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης των εργατικών ανακοίνωσε την κινητοποίηση ενός μόνιμου στρατού εξειδικευμένων αστυνομικών για να αντιμετωπίσουν συγκρούσεις χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Όποια και αν είναι τα κινητρά τους, αυτό δεν είναι διαμαρτυρία, είναι ξεκάθαρη βία και δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις εναντίον τεμένων, εναντίον μουσουλμάνων, είπε ο κύριος Στάιρμερ σήμερα να πούμε ότι έχει εκδοθεί ταξιδιωτική οδηγία από το Smart Traveler του Υπουργείου Εξωτερικών για όσους Αυστραλούς προτίθενται να ταξιδέψουν στη Μεγάλη Βρετανία. Και να περάσουμε σε μία είδηση από την Κύπρο που έχει όμως σχέση με την προηγούμενη είδηση. Δημοσιεύματα παρουσιάζουν τον ακροδεξιό Τόμι Ρόμπινσον να διέφυγε από το Βασίλειο Αποφεύγοντα ακρόαση στο δικαστήριο και να βρίσκεται πλέον στην Αγία Νάπα στην Κύπρο και να διαδραματίζει ρόλο για τι φιλετικέ ταραχέ στην πατρίδα του. Ο πρώην ηγέτη τη English Defence League, όπω σημειώνεται χαρακτηριστικά σε δημοσίευμα του αγγλικού τύπου, έχει τώρα καταλύσει σε ένα θέρετρο, στο οποίο πληρώνει 400 λίρε τη βραδιά στα περίχωρα τη Κυπριακή Παραθαλάσσια Πόλη και να παραμείνουμε στον ελληνικό χώρο μέτρα από την Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με την έγκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών εχθέ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προ του Κυπρίου προκειμένου να αποφεύγουν όλα τα ταξίδια προ το Ιράν. Συνιστά μάλιστα σε όλου του Κυπρίου που βρίσκονται ήδη στη χώρα να παραμείνουν σε εγρήγορση και να παρακολουθούν στενά τι εξελίξει. Να πούμε ότι η Σουηδία μετακίνησε προσωρινά την πρεσβεία τη από τον Λίβανο στην Κύπρο, λόγω της επιδεινωμένης κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή. Επεκτείνεται η αναστολή όλων των προγραμματισμένων πτήσεων από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ραφί Χαρίρι της Βυρητού και από προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελαβίβ έως και την 5η 8 Αυγούστου ανακοίνωσε η Aegean Airlines. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πτήσεων από και προ το Διεθνέ Αεροδρόμιο Βασίλισσα Αλία του Αμάν τη Ιορδανία μέχρι και την 5η 8 Αυγούστου. Και σε 52 ανήλθαν συνολικά οι αγροδασικέ πυρκαγιέ που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτέ, σύμφωνα με ανακοίνωση, 42 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ πυροσβεστικέ δυνάμει αντιμετωπίζουν ακόμα 10. Συνάλλαγμα, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 59 λεπτά του ευρώ και με 65 cents του αμερικανικού νομίσματος. Και πολύ γρήγορα στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Εμμανουήλ Καραλής, μεγάλη εμφάνιση στον τελικό του άλματος σε κοντό, χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μεγάλο το ελληνικό ενδιαφέρον σήμερα και τα ξημερώματα αύριο για τις ελληνικές συμμετοχές, περισσότερα όμως στην αθλητική σας ενημέρωση στη συνέχεια του προγραμματός μας. και να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας δελτίο με την πρόγνωση του αυριανού καιρού... στις μεγάλες πόλεις Αυστραλίας και στην Ελλάδα. Στο Πέρθ βροχές 14 με 21 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αδελαϊδα ηλιοφάνεια 7 με 18. Στη Μελβούρνη συνεφιά 8 με 17. Συνεφιά και στο Χόμπαρτ ελάχιστη 9 με 15. πρωινό παγετό στην Καμπέρα και αργότερα ηλιοφάνεια. Το θερμόμετρο μείον 3 έως 15 στη διάρκεια της ημέρας. Στο Γούλογκογκ ηλιοφάνεια 10 με 17, ηλιοφάνεια και στο Σίδνεϊ 7 με 19 η θερμοκρασία, ηλιοφάνεια στο Νιούκασλ 7 και 20, πιθανές βροχές στο Μπρίσμπεν 11 με 22, συνεφιά στο κερντ 18 18-27, ενώ στο Ντάργουιν καλοκαιρία με το θερμόμετρο 20 με 34 βαθμούς. Την ίδια θερμοκρασία θα έχει σήμερα και η Αθήνα 20 με 34. 23 με 36 η Θεσσαλονίκη και έθριο καιρό, ενώ στη Λευκοσία αναμένεται καλοκαιρία με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Και με την πρόβλεψη του καιρού, ολοκληρώσαμε και το σημερινό δελτίο ειδήσεων. Στη σύνταξη και την παρουσία στα Νομανόλη Μαυρομάτη. Ακολουθούν μηνύματα του σταθμού μα και στη συνέχεια πάλι με το θέμη καλό για τα υπόλοιπα θέματα τη σημερινή μα εκπομπή. Από εμένα προς το παρόν γεια σας, επόμενη ενημέρωση με τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων στις 4.30 και, και στις 5 το δεύτερο δελτίο της ημέρας. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.